Να προσπαθήσουμε να τον αφαιρέσουμε, λέει τον πονοκέφαλο, να φύγει, να πάει μακριά, παρακαλώ. Και έρχομαι σε σένα. Πολύ καλά, είστε. Λένε τα νέα τη Μικόνου και τη Σαντορίνη. Εσύ, Μαρία μου, ποιο από τα δύο προτιμάς, Μικόνο ή Σαντορίνη? Κανένα, λέει, από τα δύο. Εγώ έχω να πατήσω το πόδι μου στη Μικόνο από τότε που ήμουν έγκυος. Ναι. Πήγα κάποια στιγμή που ήταν off-season, ξεμαλιασμένη, που ήταν off-season μαζί με το παιδί μου για δύο μέρες, που δεν είχε καθόλου κόσμο. Ναι. Και κυνηγούσαμε τον Μπελεκάνο, τον Πέτρο, να βρούμε. Εγώ γενικά δεν μπορώ φασαρία, ειδικά ναι. Όταν είναι να πάω για διακοπές. Θέλεις δεν μπορώ ησυχία. Φασαρία, θέλω, δηλαδή, τις πιο ωραίες μου διακοπές τις έκανα πέρυσι στα Κουφονίσια. Τι ωραία! Είναι εκπληκτικά. Είναι ήρεμα, είσαι όλη τη μέρα με το μαγιό στην παραλία, δεν κάνεις τίποτα. Νομίζω μόνο έτσι καταλαβαίνεις διακοπές, μόνο έτσι χαλαρώνεις. Το άλλο ο καθένας είναι... ξέρεις, ο καθένας με τα δικά του. Σίγουρα, απλώς κατάλαβες τι σου λέω, ρε παιδί μου, αν θέλεις να πας να ηρεμήσεις, να χαλαρώσεις, να φορτίσεις τις μπαταρίες σου, δεν μπορείς να είσαι στην πρίζα όλη την ώρα. Ενώ εγώ είμαι και σε μια άλλη φάση της ζωής μου. Δηλαδή, ας πούμε, χθες, ας πούμε, κάποιοι ηθοποιοί, όταν τελειώσαμε την παράσταση και πήγαμε και φάγαμε μετά, κάποιοι ηθοποιοί θα πηγαίνανε να πιούνε, είπαν ένα ποτό κτλ. Και ρωτάγανε ποιοι θα έρθουν. Και κοιτάω εγώ σαν, λέω τώρα ή έχω μεγαλώσει ή δηλαδή ρωτάγανε ποιοι θα πάνε για ποτό και έλεγα έλα τώρα σοβαρά, πλάκα κάνετε. Έχουμε δηλαδή, και πλάκα. Α, εντάξει, είμαστε στη ίδια φάση και εγώ στη ίδια είμαι. Εγώ είμαι πολύ σπιτόγατα, θέλω πολύ ηρεμία και επειδή υπάρχει γενικά μια ένταση στη ζωή μου από επαγγελματική. Ναι. Πάντα είτε θα πάω στο σπίτι να κλειστώ, να φορτώσω τις μπαταρίες μου. Ηρεμία, θέλω ηρεμία. Οπότε τώρα μου λες Μύκονο, Σαντορίνη. Όχι, δεν είσαι εκεί. Που πήγα βέβαια πέρυσι Σαντορίνη. Γιατί και ο Γιάννης έχει μια μεγάλη αγάπη με τη Σαντορίνη, αλλά εντάξει. Εντάξει. Πήγες, ναι. Το έκανες, τώρα πάμε και κάτι άλλο. Τι είναι αυτό που σε ηρεμεί στο σπίτι, δηλαδή τι κάνεις όταν πας σπίτι που να νιώσεις ότι... Να κάτσεις στον καναπέ, ας πούμε, να καθίσεις στον καναπέ, να διαβάσεις ένα βιβλίο, να δεις τηλεόραση, να μαγειρέψεις. Όχι, να κάνω δουλειές, όχι. Παρ' όλα αυτά κάνω, γιατί πάντα κάτι βρίσκω να κάνω μέσα στο σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να κάθομαι. Αυτό που με ηρεμεί είναι ένα καυτό μπάνιο. Μπράβο. Καυτό. Και να πάω μετά να χαλαρώσω στο κρεβάτι. Τέλεια. Αυτό με ηρεμεί. Εντάξει, νομίζω είναι πολύ φυσιολογικό. Ναι. Είναι πολύ γρήγοροι οι ρυθμοί. Η νεράιδα και το παλικάρι. Ναι. Πώς πήγε χθες? Πήγε πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Είχαμε και διάφορα... Ευτράπελα. Ευτράπελα, αλλά ωραία ευτράπελα. Δηλαδή. Γιατί εγώ τρελαίνομαι για τέτοια. Δηλαδή πάνω σε σκηνή, εγώ τρελαίνομαι. Είχαμε, ας πούμε, ο Σύφης, εγώ ντύθηκα και άρχισε να σπάει ο Ναργιλές σε πέντε κομμάτια, να τα κυνηγούσαμε κάτω. Εγώ δεν μπορούσα, γιατί είμαι πολύ χάχας και γενικά δεν μπορώ να κρατηθώ σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν μπορούσα να βρω την κόλλα για το μουστάκι μου, δεν έβαλα το μουστάκι στο Σύφη, το ζωγράφισα. Σε κάποια στιγμή, Μαρία, η Φιλίππου... Πάει να με χαϊδέψει ως μάνα στο κεφάλι, μου φεύγει η περούκα. Μου φεύγει η περούκα μέχρι εδώ πέρα. Γίνανε διάφορα, δεν μπορώ να... Εντάξει, ναι. αλλά περνάμε ωραία. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολη παράσταση για περιοδεία και για ανοιχτό θέατρο. Γι' αυτό και πολλοί μας ρωτάγαν τι θα κάνουμε, θα έρθετε σε εμάς. Είναι πολύ δύσκολη παράσταση για περιοδία. Είναι και πολλά τα άτομα, είναι και μεγάλο το κρου, φαντάζομαι, τα είναι πράγματα. Είναι πολλές οι αλλαγές. Ναι, ναι. Είναι, ας πούμε, έχω μια σκηνή εγώ, ναι. Όπου λιποθυμώ ψεύτικα για να μπορώ να την γλιτώσω από τον αραβόνα μου και να τελειώσει ο αραβόνας κακήν κακός. Εγώ λιποθυμώ και πέφτω κάτω. Εκεί πέρα δεν είχε που να πέσω. Κοιτούσα και σκεφτόμουν τι κάνω τώρα, γιατί κάτω είναι όλο χώμα. Χώμα όμως. Χώμα κανονικά, έπεσες χώμα πάνω στο σαν άμμος. Έπεσα κάτω, τι να κάνω, το κοστούμι διαλύθηκε.
Ναι. Εντάξει, υπάρχουν όλα αυτά. Έχει πολλές δυσκολίες. Πολλές δυσκολίες. Και οι δυσκολίες επίσης είναι ότι κάθε φορά είναι και ένας διαφορετικός χώρος. Ναι, σωστά. Και πρέπει να τον ψάξεις κιόλας. Κατάλαβες και εσύ. Έχουμε διαφορετικές εισόδους, εξόδους. Mm. Ο ήχος είναι διαφορετικός και η ακουστική σε κάθε θέατρο διαφορετικός. Εντάξει. Α, κάποια στιγμή χτυπάει. Παιδιά, θα τα πω. Δεν μπορώ. Αυτά είναι τέλεια. Ναι, αυτό είναι. Αντί για να χτυπάει καμπάνα. Χτυπάει καμπάνα για να. ναι. Τέλος πάντων, για να δηλώσουν ότι κάτι υπαίνθυμο έχει συμβεί, ότι και καλά εμείς έχουμε πάρει το δηλητήριο. Λοιπόν, και αντί για καμπάνα, δεν ξέρω τώρα ο ηχολήπτης πώς το σκέφτηκε και τι έκανε. Χτύπησε ένα ξυπνητή. Παίρνουμε εσύ τώρα. Αλλά δεν έχουμε ήχο ξυπνητηριού εμείς στην παράσταση. Δεν ξέρω πώς το βρήκε. Εντάξει. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ναι. Και εσύ σε αυτά γελάς. Αχ, πεθαίνω. Εγώ τρελαίνομαι. Δεν είσαι ρε παιδί μου από εκείνες που θα πατήσουν το πόδι του κάτω και να πούν τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνετε, γιατί έγιναν έτσι. Όχι γιατί... καλέ. Μα, κοίταξε να δεις. Όχι καλέ. Το λες εσύ, Μαρία μου, γιατί είσαι εσύ. Θα σου πω. Είναι θέατρο. Το θέατρο είναι άμεσο. Το θέατρο είναι αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι. Πάντα υπάρχουν προβλήματα mm-hmm. σε όλες τις παραστάσεις, είτε είναι θέμα ήχου, είτε είναι θέμα των φώτων, οτιδήποτε. Θα υπάρξει ένα θέμα, μπορεί να πιαστεί, πολλές φορές έχει συμβεί, να έχει πιαστεί ας πούμε το πέπλο να εκεί που φοράω, να έχει πιαστεί στην κλιματαριά που είχαμε στην Αθήνα και να τραβιέμαι έτσι εγώ. Συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε, ναι. Το καλό σε αυτή την υπόθεση ότι είναι ότι μιλάμε για κωμωδία, που σημαίνει ότι στην κωμωδία σε εισαγωγικά σε παίρνει να το πιάσεις και να το ενσωματώσεις μέσα στην παράσταση και ταυτόχρονα μαζί με εμάς να γελάει και το κοινό. Σε ένα δράμα δεν επιτρέπεται. Όχι. Δεν επιτρέπεται. Όχι. Εδώ όμως επειδή είναι κωμωδία, γελάμε τόσο πολύ και περνάμε τόσο καλά που για μένα αυτά είναι το αλατοπίπερο για να περνάμε πολύ καλά μεταξύ μας. Θα δώσουμε και προσκλήσεις εμείς βεβαίως, ναι. Αγαπημένοι τηλεθεατές, το 5588 γράφετε θέατρο, όνομα, επίθετο και την πόλη σας και μπαίνετε στην κλήρωση για προσκλήσεις. Έχουμε και σήμερα και αύριο παράσταση, έτσι δεν είναι, στη Λεμεσό αύριο. Λοιπόν, αύριο, σήμερα έχουμε στην Σχολή Τυφλών, στο θέατρο Σχολή Τυφλών, βεβαίως, στις 9 η ώρα. Και αύριο έχουμε στη Λεμεσό, στο Κηποθέατρο της Λεμεσού, mm-hmm. Όπου θα είμαστε εκεί, οπότε να έρθετε, γιατί πραγματικά είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Εγώ βέβαια δεν είμαι πια ξαρτιά. Όχι, θα τα πούμε, θα τα γιατί πούμε βλέπω σε και λίγο. Και και λίγο. Βέβαια, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Έχουμε ετοιμάσει ένα βιντεάκι για σένα. Θέλουμε να πάμε να το παρακολουθήσουμε μαζί και να επανέλθουμε στην κουβέντα μας. Και να σας πω και για το όπλο εδώ. Βέβαια. Once de la noche todavía no contesta. Una de la mañana todavía no hay respuesta. Dos de la mañana me dice que está dispuesta. Tres de la mañana yo te tengo una propuesta. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Η παρουσία της σε καθυλώνει. Έχει αυτό το άστρο που λαμπυρίζει και την ακολουθεί παντού. Είναι πληθωρική σε όλα. Στην εμφάνιση, στην προσωπικότητα, στο χαρακτήρα. Και σε συνεπέρνει, σε μαγεύει, σε κάνει να την προσέξεις και να ασχοληθείς πολύ μαζί της. Ίσως γι' αυτό την κυνηγάνε δημοσιογράφοι και φωτογράφοι. Ίσως γι' αυτό κάθε της κίνηση γίνεται σημείο αναφοράς, τόσο από τον τύπο, όσο και από τηλεοπτικές εκπομπές. Όσο για το ταλέντο της, δεν χρειάζεται να αποδείξει κάτι. Έχει μιλήσει με τη δουλειά της. Αγαπάει πολύ την τέχνη της υποκριτικής. Ζει και αναπνέει για το θέατρο. Η Μαρία Κορινθίου είναι μία από τις πιο αξιόλογες ηθοποιούς της γενιάς της. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην περιοχή του Παλαιού Ψυχικού, με ρίζες από Τίνο και Μικρά Ασία. Μάλλον γι' αυτό έχει αυτό το ανατολίτικο ταμπεραμέντο και αυτή την εξωτική ομορφιά. Από μικρή ήταν αντιδραστική, μαγκάκι και αρκετά τολμηρή. Τελείωσε το σχολείο, ετοίμαζε τις βαλίτσες της και έφυγε για Αμερική,
μόνη της, για να κυνηγήσει το όνειρό της. Ήθελε να γίνει φωτογράφος. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια για τη Μαρία. Το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο στη Βοστόνη, που ήταν εξειδικευμένο στη φωτογραφία, δεν τη δέχτηκε, οπότε έπρεπε να βρει κάτι άλλο να σπουδάσει. Ο πιο κοντινός κλάδος ήταν στο τμήμα δημοσιογραφίας και παρουσίασης. Καθόλου δεν την ενθουσίασε, οπότε γράφτηκε σε μια σχολή φωνητικής και παράλληλα μπήκε σε μια σχολή υποκριτικής. Εδώ ήταν που βρήκε το λιμάνι της. Ερωτεύτηκε αυτή την τέχνη, μαγεύτηκε και σιγά σιγά έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της. Το 2004 ολοκλήρωσε τις σπουδές της και αναγκαστικά επέστρεψε στην Ελλάδα, αναζητώντας δουλειά. Ξεκίνησε ραδιόφωνο, έκανε πρωινή εκπομπή μαζί με το ραδιοφωνικό παραγωγό Μιχάλη Τσαουζόπουλο, ενώ ταυτόχρονα έστελνε το βιογραφικό της σε διάφορες παραγωγές. Γεια! Yeah. Ο Μανούσος Μανουσάκης ήταν αυτός που θα της έδινε την ευκαιρία της ζωής της. Ήταν ο πρώτος που πίστεψε σε αυτή, δίνοντάς της ένα μικρό ρόλο, αυτόν της σκέτης στη σειρά «Κρυφά μονοπάτια». Και κάπως έτσι, η Μαρία Κορυθίου κάνει το τηλεοπτικό της ντεπούτο. Και ποιος θα φανταζόταν τότε τη συνέχεια. Ακολούθησε ένα μικρό πέρασμα στη σειρά Singles και έπειτα ήρθε ο πρωταγωνιστικός ρόλος στη σειρά Γητευτής. Όπου πάω, ξεκιτρώνει συνεχώς μπροστά μου. Τι δουλειά έχεις εσύ, ένας παπάς εδώ πέρα. Λίγο πιο μετά μπήκε στη ζωή της στο θέατρο. Το αγάπησε, το λάτρεψε και αφοσιώθηκε σε αυτό με όλο της το είναι. Ο άνθρωπος που θα παντρευτώ θα έχει φίλους τρόπους. Θα κάνει πάντα συντροφιά με πλούσιους ανθρώπους. Έπαιξε σε αρκετές θεατρικές παραστάσεις. Ξεχώρισε και απέκτησε φανατικό κοινό, το οποίο την ακολουθεί πιστά και την αποθεώνει και της χαρίζει απλόχερα το πιο ζεστό του χειροκρότημα. Έτσι σπράττει την επιτυχία της. Αυτό είναι το αντίκρισμα της δουλειάς της και έτσι παίρνει δύναμη για να συνεχίζει. Άλλωστε, όπως δήλωσε σε παλαιότερη συνέντευξή της, ο ηθοποιός δεν ζει από τα χρήματα, αλλά από το χειροκρότημα του κόσμου. Το 2008 έκανε το κινηματογραφικό της ντεπούτο στην ταινία Deep End για να ακολουθήσει ταινία Λούφα και Απαλλαγή 14 σε ρόλο πρωταγωνιστικό. Γεια σας! Στην πορεία έπαιξε σε άλλες δύο ταινίες. Γενικότερα, η Μαρία Κορυθίου δοκιμάζεται συνεχώς σε καινούρια πράγματα. Της αρέσουν οι προκλήσεις και δεν λέει ποτέ όχι σε κάτι που θα της προσθέσει μια νέα εμπειρία ζωής. Μια τέτοια στιγμή ήταν και η συμμετοχή της στον Dancing with the Stars, όπου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και έφτασε πολύ κοντά στον τελικό. Βέβαια, όσο και να αγαπάει τη δουλειά της, δεν πρόκειται να στερήσει λεπτό από τον πολύτιμο χρόνο που έχει για την οικογένειά της, το σύζυγό της Γιάννη Αϊβάζη και την κορούλα του Σισμίνη. Με το Γιάννη γνωρίστηκα το 2008 εδώ στην Κύπρο. Τη διεκδίκησε πολύ, την κέρδισε και τελικά παραδόθηκε σε ένα μεγάλο έρωτα. Λίγους μήνες αργότερα η Μαρία έμεινε έγκυος στην Ισμινούλα τους, η οποία ήρθε στη ζωή τους για να την κάνει ακόμη πιο όμορφη και να δώσει έμπνευση στη Μαρία ώστε να ξυπνήσει το συγγραφικό της ταλέντο. Η κόρη της λοιπόν ήταν η αφορμή για να γράψει το πρώτο της παιδικό βιβλίο, με την Ισμίνη να έχει ενεργό ρόλο καθώς συνέβαλε στην εικονογράφηση του βιβλίου. Τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο δρόμο της Μαρίας. Τρέχει με ηλιγκαιώδη ταχύτητα προς την κορυφή. Δεν διαπραγματεύεται τα όνειρά της που τίμια κυνηγάει και δεν λογαριάζει κανένα. Η ζωή την πρίκησε με ταλέντο και την περιτύλιξε με τόση ομορφιά, ώστε αυτή τη στιγμή Μαρία Κορυνθίου να είναι το πιο πολύ συζητημένο πρόσωπο της γενιάς της. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, ό,τι λάμπει είναι χρυσός. Σε συγκινήσαμε. Ναι, με το, okay, με το παιδάκι μου εκεί. Έτσι. Τι ωραίο βίντεο. Η Βαρβάρα μας το έφτιαξε και το δούλεψε πολύ. Ευχαριστώ. Η Βαρβάρα. Ναι, ναι, φαίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σου πω κάτι που παρατήρησα τώρα που έβλεπες το βίντεο. Ναι. Έβλεπες όλες τις σκηνές της ζωής σου από την αρχή της καριέρας μέχρι σήμερα και χαιρόσουν την κάθε μία στιγμή ξεχωριστά. Ναι. Και αυτό μ' αρέσει σε σένα. Πάντα. Είναι όρος απαράβατος. Ναι. Σε μένα. Ναι, υπάρχουν και καλλιτέχνες, ας πούμε, που αν τους δείξεις κάτι που αφορά το παρελθόν τους, λίγο, εντάξει, πάμε στο σήμερα.
Όχι, δεν αποποιούμε το παρελθόν μου. Ό,τι έχω κάνει είναι αυτό που με έχει φέρει εδώ που είμαι τώρα. Και ό,τι είναι που θα κάνω είναι αυτό που θα με πάει και παραπέρα. Όχι, δεν. Όλες μου τις δουλειές τη δεδομένη στιγμή τις αγαπούσα πολύ. Τις στηρίζω πολύ και με πάθος πολύ. Όχι, τις χαίρομαι. Έκανες πολλά και διαφορετικά πράγματα. Την ίδια ώρα όμως είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δέχεται και πάρα πολύ κριτική και πολλές φορές η κριτική που σου ασκείται δεν είναι καλοπροαίρετα. Καλά, περισσότερες φορές είναι κακοπροαίρετα και καλά, με εμπάθεια. Ναι. Ωραία, εσύ αυτό όταν το πρωτοέζησες, πώς το διαχειρίστηκες και σήμερα πώς το διαχειρίζεσαι? Από την αρχή το έζησα πολύ έντονα. Γιατί, Μαρία, γιατί? Γιατί νομίζω ενοχλώ. Εντάξει. Γιατί είναι, νομίζω είναι πολλοί παράγοντες. Είναι γιατί ό,τι κάνω το κάνω μόνη μου. Και αυτό κάποιοι λένε, όπα τι κάνει, πώς το κάνει και γιατί το κάνει. Και τέλος πάντων, εμείς γιατί δεν το κάνουμε. Απλά μέσα σε όλα να γυρίσω να πω ότι εγώ ό,τι το κάνω, ποτέ δεν διαπραγματεύτηκα την αλήθεια μου, ποτέ δεν διαπραγματεύτηκα τη Μαρία. Οπότε σε ό,τι και να κάνω, ό,τι κουβαλάω, κουβαλάω την αλήθεια μου. Και πάντα ό,τι κάνουμε με αλήθεια, πάντα έχει αντίκτυπο, γιατί είναι η αλήθεια μας, mm-hmm. γιατί είναι αυτό που κουβαλάμε. Yeah. Ποτέ δεν με ενδιέφερε να δείξω ένα άλλο πρόσωπο από αυτό που είμαι, ποτέ δεν με ενδιέφερε καλή ώρα να ξέρω σε εισαγωγικά έτσι, ότι εσύ μπορεί να λες τα χίλια μύρια πίσω από την πλάτη μου και καλή ώρα μετά να έρθω να κάτσω εδώ στον καναπέ και να τα λέμε όμορφα και ωραία, mm-hmm. σαν να μην τρέχει τίποτα. Δεν είμαι τέτοια, ποτέ δεν ήμουνα τέτοια. Αυτό κάποιους τους ενοχλεί. Κάποιους ενοχλεί το ότι... εντάξει, και εμείς κάνουμε, μα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με τη Μαρία, εγώ απλά... αυτό που έχω να πω και δεν ξέρω για τους υπολείπους, δουλεύω πολύ σκληρά, αγαπάω πολύ αυτό που κάνω, με πολύ πάθος το κάνω, δεν διαπραγματεύομαι την ίδια τη Μαρία, δεν διαπραγματεύομαι κανένα να με ρίχνει την ίδια μου την αξιοπρέπεια και τα όνειρά μου, mm-hmm. γιατί με πολύ πόνο και με πολύ κόπο έχω κάνει ό,τι έχω κάνει και θα τα ξαναχιλιοέκανα, mm-hmm. αλλά σε αυτό το κομμάτι δεν το διαπραγματεύομαι, οπότε όποιος έρχεται να μου πει κάτι, βγάζω νύχια για αυτό το λόγο. Γιατί αυτή είναι η μόνη μου δύναμη. Ναι, είναι. Δεν είναι ούτε έχω κανάλια από πίσω μου, ούτε γνωστικούς, ούτε πλάτες, ούτε το οτιδήποτε άλλο. Ο κυρίαρχος του εαυτού μου είμαι εγώ, οπότε αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Μελλοντικά σχέδια, τελειώνοντας τώρα από την Κύπρο, πού πας, επιστρέφεις? Πάμε Κρήτη. Επιστρέφουμε Αθήνα, ναι. Επιστρέφουμε Αθήνα και πάμε Κρήτη. Mm-hmm. Για το χειμώνα έχεις κάτι? Για το χειμώνα συζητάω κάτι πράγματα ακόμα. Δεν... τηλεοπτικό, θεατρικό πάνω απ' όλα. Θεατρικό. Πάνω απ' όλα. Τηλεόραση. Τηλεόραση, όχι, δεν συζητάω τώρα. Όχι. Δεν θα ήθελες. Ή απλώς δεν έχει τύχει, ας πούμε, μέχρι τώρα. Θα σου πω. Πες. Κοίτα, κάθε χρόνο όλο και κάτι προτάσεις γίνονται. Δεν έχω και την κολοπιλάλα, να σου το πω. Τι ωραία που τα λέω. Αγαπώ την ρε φίλη μας. Θερμούς το πάνελ από την Αν είναι κάτι που με αντιπροσωπεύει και μ' αρέσει, θα το κάνω. Ναι. Μ' αρέσει και την αγαπάω την τηλεόραση. Εκεί που καίγομαι είναι να έχω κάθε χρόνο θεατρικά κάτι. Έγραψες το πρώτο σου βιβλίο, το πρώτο σου παιδικό βιβλίο. Ναι. Το είδα σε μια παλιτόρη συνέντευξη, τότε μόλις το είχες κυκλοφορήσει, θυμάμαι ότι σε είχα δει και είπα, μα γράφεις βιβλίο, μπήκες σε αυτή τη διαδικασία, γιατί... Ούτε κι εγώ το ήξερα. Πώς σου βγήκε, πώς σου ήρθε βασικά? Η ξαδέρφη μου φταίει. Η ξαδέρφη μου είναι συγγραφέας, έχει γράψει 14 βιβλία και άλλα, 14 μάλλον μυθιστορήματα, ναι. και έχει κάνει και άλλα τόσα. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν εγώ μια μέρα πήρα την ξαδέρφη μου τηλέφωνο και της λέω, δεν μου λες, της λέω, θες να γράψουμε μια ταινία? Mm. Γυρνάει και μου λέει, έλα, ναι, τι? Της λέω, θέλω μία ταινία που να μυρίζει Ελλάδα, να μυρίζει παλιό κινηματογράφο, πώς ήταν, ας πούμε,
που να μυρίζει και ταυτόχρονα Ελλάδα. Πώς ήταν, ας πούμε, η Μανταλένα, πώς ήταν το παιδί και το δελφίνι. Θέλω, λέω, μια τέτοια ταινία και να κάτσουμε να την, να την κάνουμε. Μου στέλνει λοιπόν μια σκαλέτα και εγώ έτσι κατευθείαν άρχιζα να γράφω το σενάριο, το κινηματογραφικό. Ναι. Οπότε μαζί με την Αναστασία κάτσαμε να γράψουμε ένα κινηματογραφικό σενάριο, όπου από τότε η Αναστασία μου λέει γράψε, τι θα γίνει, πρέπει να γράψεις. Της λέω, άσε με Χριστιανή μου, της λέω, δεν μπορώ να ακούω κι άλλα, αλλά ταυτόχρονα της λέω, δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο. Τέλος πάντων, και το τελευταίο εξάμηνο με πήρε τηλέφωνο και η γυναίκα μου κάνει, γράψε ένα παιδικό βιβλίο. Αχ, της λέω, άντε να τα γράψω, της λέω, τι να γράψω, της λέω, γιατί πράγμα να γράψω, γιατί πάντα εγώ ό,τι κάνω, θέλω να, να μιλάει στη ψυχή μου, να υπάρχει ψυχή σε αυτό ναι, που κάνω. Ναι, σίγουρα. Και για να υπάρχει ψυχή σε αυτό που κάνω, θα πρέπει να βάζω τη Μαρία μέσα σε αυτό. Γυρνάω και κάνω ωραία. Παιδικό βιβλίο, θα πρέπει να είναι για το παιδί μου. Τι να γράψω για το παιδί μου όμως, που να έχει μια δόση αλήθειας, αλλά ταυτόχρονα να ενδιαφέρει και τα παιδάκια που θα διαβάζουν ένα βιβλίο. Βέβαια. Και λέω για το θέατρο. Και έτσι συνδύασα τα δύο πράγματα αυτά μαζί. Μπράβο. Έκατσα και έγραψα μια ιστορία, υπαρκτή ιστορία, διαλόγους μέσα με την Ισμήνη που έχουν υποθεί, ό,τι αφορά το θέατρο και τη δουλειά μου, όπως προσπαθούσα να της εξηγήσω πόσο σημαντικό είναι το θέατρο, πόσο σημαντικό είναι ένας ηθοποιός, η δουλειά του ηθοποιού, πόσο σημαντική είναι η ερωτελεστία, όλη η δημιουργία ενός θεατρικού έργου, πόσο σημαντικές είναι οι πρόβες για έναν ηθοποιό, που η Ισμήνη όταν ήταν μικρή δεν μπορούσε να καταλάβει. Με ρωτούσε 3 χρονών η Ισμήνη, τι σημαίνει ηθοποιός, και εγώ δεν προσπαθούσα με δικά μου λόγια. Να της εξηγήσεις και να το καταλάβει κιόλας για την ηλικία της. Και αυτό που της έλεγα είναι ότι ηθοποιός είναι αυτός που λέει παραμύθια πάνω σε μια σκηνή και το μοιράζεται με τον κόσμο. Ναι. Και έτσι βγήκε και ο τίτλος, η παραμυθοποιός. Παραμυθοποιός. Ναι. Τι σχέση έχεις με την Ισμήνη? Με τη Ισμήνη έχουμε, νομίζω, έρωτα μεταξύ μας. Η Ισμήνη έχει έρωτα και με τον πατέρα της. Είναι ένα πολύ τρυφερό παιδί, αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ. Μου θυμίζει πολύ εμένα και το Γιάννη. Είναι χύμαρος, είναι πολύ τσαούσα. Δεν χαρίζεται. Είναι γυναίκα, ναι. Δεν χαρίζεται. Πόσο χρονών είναι η Ισμήνη? Είναι 10 και μισό. Από πάντα το είχατε αυτό? Πάντα ήτανε μια, ήταν έντονη δυναμικό, προσωπικότητα. Ναι, ναι, και πολύ τη χαίρομαι. Καταπληκτικά. αυτό. Τι εύχεσαι για το μέλλον, έτσι, για να σε αποχαιρετήσω? Τι είναι η ευχή που ρε παιδί μου, για σένα, για τη σένα, για την οικογένεια, για τον οποιονδήποτε. Ή κάτι που έχεις στο μυαλό σου και λες κάθε βράδυ πριν να κοιμηθείς ή κάθε πρωί πριν να μόλις ξυπνήσεις. Πάρα πολύ ωραία. Με πιάνεις πάρα πολύ τέτοιο. Υγεία. Το πιο έχω, και δεν το λέω, όχι, γιατί ξέρω ότι είναι λίγο κοινότυπο, να λέμε υγεία, να έχουμε υγεία. Το εννοώ με όλη τη σημασία της λέξεως, γιατί και πολύ πρόσφατα, να σου δώσω να καταλάβεις, τον τελευταίο περίπου ούτε 2 χρόνια έχουν φύγει και πολύ κοντινοί άνθρωποι του θεάτρου. Ναι. Τίποτα δεν είμαστε, που σημαίνει ότι να έχουμε υγεία για να χαιρόμαστε και να γευόμαστε την καθημερινότητά μας με πράγματα που αγαπάμε, που παθιαζόμαστε, να έχουμε την τύχη να αφήνουμε το λιθαράκι μας. Έτσι. Και να περνάμε και όμορφα και με αγάπη, έτσι δεν είναι, την κάθε μας μέρα. Υγεία. Θέλω να σε ευχαριστήσω, να επενθυμίσουμε στον κόσμο ότι η Νεράιδα και το Παλικάρι θα είναι και απόψε στη Σχολή Τυφλό στη Λευκοσία και αύριο στο Κυποθέατρο στην Λεμεσό. Οπότε προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε, γι' αυτό κάνετε τώρα αν θέλετε να κάνετε κράτηση. 2 μέρες έμειναν. Δεν έμειναν και πάρα πολλές. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Εγώ. Μπορώ να μιλώ ώρες μαζί σου. Ναι, και εγώ, άμα κάτσω εδώ δεν θα φύγω. Τέλεια, καταπληκτικά, είσαι φίλη μας, το είπα. Χάρηκα πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλή